Ποδαρικό με το αριστερό, τη Νέα Χρονιά και το Γυμναστικό Σύλλογο Ολύμπια Λάρισας, που υπέστη συντριπτική ήττα στο κλειστό γυμναστήριο της Νάπολης από την ομάδα του Άρη με σκορ 79-62. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε την υπεροχή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατέκτησε εύκολα τους βαθμούς της νίκης. Το αποτέλεσμα αυτό σίγουρα και δεν αφήνει ικανοποιημένους τους ανθρώπους της ομάδας στην προσπάθεια που πραγματοποιεί ο Λαρισινός Σύλλογος να παραμείνει στην Α1 κατηγορία αντρών στο μπάσκετ. Ο τεχνικός του Γυμναστικού Σύλλογου Ολύμπια Λάρισας εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος στη συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη αναμέτρησης και μίλησε για έλλειψη πάθους και διάθεσης για την νίκη από τους παίχτες του. Εμείς δεν δείξαμε τον άλογο πάθος και διάθεση για την νίκη. Όταν παίζει μια ομάδα τέτοια, νομίζω ότι πρέπει να υπερβάλλει σε αυτό. Και δυστυχώς δεν δείξαμε τίποτα από όλα αυτά τα στοιχεία στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ κακοί στην άμυνα. Κορυφαίος για τον Άρη, ο Τζέρεμι Ρίτσαρσον, που πέτυχε 21 πόντους με εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας στα σουτ 3 πόντων. Ενώ από τη Λαρισινή ομάδα ξεχώρισαν ο Ντέιβιντ Γκριν και ο Κρίστοφερ Μάσεϊ.